Ε, Χωρί εκπλήξει, Γιάννη, ήταν ε, η νύχτα, σε ό,τι αφορά τον τομέα ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγεία. Αφού παρά τι ε, αναφορέ από την Εύα για διακομιδές ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα, ε, τόσο η ροή των περιστατικών προ τι δομέ υγεία τη περιοχή, όσο η κύκληση προ το ΕΚΑΒ ε, θεωρούνται εντό φυσιολογικών ορίων. Να σου πω ότι στην Αθήνα επίση δεν υπήρξαν αναφορέ για ανθρώπου που αντιμετώπιζαν σαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας από την εθαλομήχλη. Παρ' όλα αυτά σε κατάσταση αυξημένης τιμότητας παραμένουν τόσο το νοσοκομείο της Χαλκίδας, τα κέντρα υγείας της περιοχής και το ΕΚΑ βέβαια της Εύβοιας, ενώ το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας είναι σε συνεχή επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο κέντρο της οποίας ήδη από εχθές έχει στείλει σύνδεσμο γιατρό. Η ΟΚΑΣΤΟ, όμως, όμω, εχθέ είχαμε μεταφορά κάποιων ανθρώπων, κάποιων ατόμων. Αν θυμάμαι, το σύνολό του ήταν 8. Ακριβώ. Ήταν δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα τα οποία διακομίστηκαν στο κέντρο υγεία τη περιοχή και έξι ακόμα άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν. Ήταν ε, ηλικιωμένοι και άτομα με, αραπνευσ... με, κινητικά προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν να εκενώσουν από μόνοι τους, να, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ για να γίνει αυτό. Ε, να σου πω επίσης όμως ότι το σοβαρότερο θέμα γιατί μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι υπήρξαν ε, κάποια σοβαρά ζητήματα υγεία ε. στην περιοχή το σοβαρότερο θέμα αυτό που αυτή τη στιγμή απασχολεί περισσότερο τους επιστήμονες είναι οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων τόσο στην ατμόσφαιρα πάνω από, την, από τον ουρανό της, του νησιού της Εύβοιας αλλά βέβαια και ολόκληρου του λεκανοπεδίου καθώς λόγω του έντονου αέρα χθε, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτα. Ε, μεταφέρθηκε όλος, όλη η αιθαλομύχλη ε, που προκλήθηκε από τη φωτιά ε, πάνω και από τον Αττικό Ουρανό. Βέβαια, Θες, είμαστε, λοιπόν... είμαστε εν μέρη τυχεροί μέσα στην ατυχία μας στην Αθήνα γιατί λόγω του 15 ου λείπει πολλής κόσμος επομένως δεν υπάρχει πολύ μεγάλη έκκληση ρήπων από μετακινήσεις ε, ιδιωτικών οχημάτων και λεωφορείων ή άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς. Πράγματι. Άρα, τουλάχιστον αυτό έρχεται λίγο να μετριάσει την κατάσταση πράγματι. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, οι οποίες έγιναν χθε το βράδυ από την Πανάκια, να σου πω ότι τα PM2,5 μικροσωματίδια, τα οποία η μακροχρόνια έκθεση σε αυτά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, γιατί είναι και πάρα πολύ μικρά και ισχωρούν πολύ βαθιά στους πνεύμονες, είχαν, είχαν, χτυπήσει το κόκκινο οι συγκεντρώσεις συγκεκριμένες. Μάλιστα. Είχαν ξεπεράσει τα 50 ε, μικρά. Ε, βέβαια το ευχάριστο είναι Γιάννη και με αυτό να κλείσω ότι οι επιστήμονες α, είναι αισιόδοξοι όσον αφορά τις επιπτώσεις α, αυτής της αθαλωμίχλης τονίζοντας ότι σε μία έως τρεις ημέρες μετά την κατάσπιση της φωτιάς θα έχουν εξαφανιστεί από την ατμόσφαιρα οπότε και οι επιπτώσεις τους κρίνονται βραχυπρόθεσμες. Θα δούμε λοιπόν την έκταση της καταστροφής αυτής όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο στην Εύβοια αλλά γενικότερα και σε ολόκληρη την Ελλάδα εκεί όπου έχουν φυσήξει πολύ έντονοι οι άνεμοι και έχουν μεταφέρει αυτά τα μικροσωματίδια που μπορεί να προκαλέσουν ορισμένες, ορισμένα προβλήματα σε κόσμο. Λοιπόν, Ιωκάστη, σε ευχαριστούμε πολύ.